Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα σας. Είμαστε καλά? Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Για πες μου λίγο, η ομάδα έτσι κάνει περίπατο στους αγώνες με πολύ μεγάλη διαφορά με την ομάδα του Νεοχωρίου. Δώστε μας ένα κλίμα. Είναι τόσο αδύνατες οι ομάδες? Έχουν αποδυναμωθεί οι υπόλοιπες? Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί εμείς, χωρίς να έχουμε υπερομάδα, η διαφορά, η δυναμικότητα είναι πολύ μεγάλη. Ναι, φέτος έχει γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια από τη διοίκηση. Ναι. Με επικεφαλή στο Λάκη του Καρασαβόγλου και έχουν έρθει και άλλα νέα πρόσωπα. Συν τους παλιούς, οι οποίοι έχουν ενισχύσει σημαντικά την ομάδα. Έχουν δημιουργήσει ένα δυνατό ρόστερ. Και γι' αυτό, μαζί με τη δουλειά τη δικιά μας στο προπονητικό team, βλέπετε ότι η ομάδα πηγαίνει πολύ καλά και κερδίζει με διαφορές μεγάλες. Αλλά στόχος μας, όπως είπα, είναι να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι, να παρουσιάζουμε καλύτερο πρόσωπο από αγωνιστική σε αγωνιστική, γιατί το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο. Τώρα, όσον αφορά τη δυναμικότητα των ομάδων, υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες είναι πιο αδύνατες, υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες είναι πιο δυνατές, αλλά φέτος ιδιαίτερα τα πάντα εξαρτούνται από εμάς. Ναι. Πες μου λίγο, ποιες ομάδες εσύ πιστεύεις ότι θα είναι ανταγωνιστικές? Ανταγωνιστικές ομάδες, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι πέρα από το ρόστερ, το οποίο μπορεί να είναι δυνατό, έτσι, πρέπει σε κάθε παιχνίδι να βγάλεις ενέργεια μέσα στο γήπεδο, γιατί καμία ομάδα δεν έρχεται να χάσει, ασχέτως δυναμικότητάς της. Είναι σημαντικό αυτό, το έχουν καταλάβει τα παιδιά, ούτε ασχέτως τους αντιπάλους, εμείς θα πρέπει να παίζουμε με τον ίδιο ρυθμό σε όλα τα παιχνίδια. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει η Γαία Αγρινίου, ο οποίος θα είναι μια δυνατή ομάδα. Είναι Άφακτος, ο οποίος στηρίζεται αρκετά και σε νερά παιδιά. Και αυτό το Σάββατο παίζουμε και ένα δύσκολο παιχνίδι μέσα στο Αγρίνιο, το οποίο χρειάζεται προσοχή με την Αλφα. Εμείς τώρα, για να ορθούμε λίγο στο το έμψυχο υλικό το οποίο έχουν επιστρέψει οι παλιοί δικά μας παιδιά. Ναι. Και έχει εμπλουτιστεί και με δύο παίχτες από τη Λευκάδα. Δεν ξέρω τι άλλη μεταγραφή έχει γίνει. Δώστε μας μια εικόνα. Είμαστε πλήρεις δηλαδή σε όλες τις θέσεις? Κοιτάξτε, η ομάδα έχει αποκτήσει βάθος στο ρόστερ. Έτσι. Έχουν αποκτηθεί ο Μπάλας, ο οποίος ήταν παλιά στην ομάδα. Ο Ντίνος ο Τιτσόνης επέστρεψε και αυτός. Επέστρεψε ο Ροντογιάννης, ο Γιάννης, συν το Βαλάντι το Γάκι. Και υπάρχουν και δύο παιδιά από τη Λευκάδα, ο Φώτης ο Μαγρόπουλος, συν τον Πέτρο τον Αργυρό. Αυτές είναι οι ενισχύσεις που έχουν γίνει. Το ρόστερ είναι πλήρες, η ομάδα βαδίζει σε σωστά μονοπάτια. Και πιστεύω ότι φέτος ο στόχος μας δεν είναι μόνο να διεκδικήσουμε ή να πρωταγωνιστήσουμε. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Στόχος μας είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Να παίξουμε καλό μπάσκετ, να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο και να ευχαριστηθούμε όλη τη χρονιά. Υπάρχει ένας προβληματισμός στη Λευκάδα με τη Δόξα. Έχασε πάλι χθες. Και φαίνεται ότι ο στόχος αυτός που είχε τεθεί δεν θα επιτευχθεί, ενώ η ομάδα της Δόξας εκεί έχει πολύ καλούς μπασκεμπολίστες. Δεν ξέρω, φαντάζομαι το παρακολουθείς εκείνο το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής? Ναι, παρακολουθώ και το πρωτάθλημα της Α2. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα φέτος. Ναι. Για τη Λευκάδα τι έχεις να πεις? Έτσι, κάποια κρίση, αν μπορεί να κάνεις μια έτσι τοποθέτηση. Όπως σας είπα πριν, το πρωτάθλημα της Α2 είναι πάρα πολύ δυνατό. Ανεβαίνει μόνο μία ομάδα απευθείας και τέσσερις ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους για μία θέση. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Υπάρχουν παιχνίδια. Σημασία έχει να μείνει η ομάδα ήρεμη, όταν κάτι δεν πάει σωστά, και να μπορέσει να βελτιωθεί στη συνέχεια. Πάντως υπάρχουν ακόμα πολλοί αγώνες. Ναι. Ας μην βγάζουμε από τώρα συμπεράσματα. Το θέμα είναι άμα χάνεις δύο αγώνες, η Λευκάδα έχασε, η Δόξα έχασε δύο αγώνες. Ναι, δεν είναι εύκολο τώρα στο μπάσκετ να κάνεις στην αρχή δύο ήττες,
Είναι πολύ δύσκολο με ό,τι όπως είναι το πρωτάθλημα αυτό να παίζεις δυνατά για να ανέβεις κατηγορία. Αυτός είναι ο στόχος στη δόξα. Γι' αυτό λέω. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Σημασία έχει οι καλές ομάδες, δηλαδή φαίνονται στα δύσκολα. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση στην ομάδα της Λευκάδας. Είναι θέμα πώς θα γίνει η διαχείριση, ναι, να μείνουν ήρεμοι και συγκεντρωμένοι παίκτες και να μπορέσουν να προσπεράσουν αυτό το εμπόδιο. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Λόγω της εμπειρίας που έχεις πολλά χρόνια, μπορεί πραγματικά μια ομάδα στο επίπεδο της πόλης μας να ανέβει κατηγορία και να κρατηθεί σε αυτή την κατηγορία? Γιατί έτσι υπάρχει έτσι μια δυσκολία. Δεν είπα να δω σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Όπως σας είπα, φέτος γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ώστε η ομάδα να ανεβεί κατηγορία και να χτίσει από αυτή τη χρονιά τις βάσεις για την επόμενη χρονιά. Πιστεύω ότι η ομάδα μας μπορεί να το καταφέρει αυτό, να πάρει το πρωτάθλημα, να βάλει τις βάσεις για την επόμενη χρονιά και με μία-δύο προστίκες να μπορέσει και να κρατηθεί την επόμενη χρονιά. Γιατί αυτός θα είναι και ο στόχος της επόμενης χρονιάς. Μάλιστα. Βέβαια, είναι σημαντικό τι θα κάνουμε τη φετινή χρονιά. Απλά υπάρχει ένας στόχος, ο οποίος είναι αυτός που σας είπα πριν. Ναι. Δηλαδή πρέπει να χτίσουμε και για την επόμενη χρονιά, όχι μόνο για τη φετινή. Εύχομαι να υπάρχουν και άλλοι σαν το Λάκη του Καρασαβόγλου, όλοι αυτοί οι συνεργάτες εκεί, να ενισχύσουν την ομάδα. Το ζητάμε, εμείς το λέμε συνεχώς, γιατί υπάρχει σε βάθος. Πέστε μας λίγο για το βάθος της Νικόπολης και για τις ακαδημίες και για τις μικρές ομάδες. Ναι, όπως ξέρετε, η ομάδα της Νικόπολης, ιδιαίτερα στο κομμάτι των ακαδημιών, έτσι πάει πολύ καλά σχεδόν όλα τα χρόνια. Έχουμε αγωνιστικά τμήματα μίνι, προμίνι, παιδικό, εφηβικό. Σε όλα αυτά τα τμήματα η ομάδα μας συνήθως πρωταγωνιστεί. Υπάρχουν και τμήματα βέβαια με μικρότερα παιδιά που ξεκινάμε από συνήθως από πρώτη δημοτικού. Υπάρχουν αρκετά παιδιά, ιδιαίτερα φέτος είμαστε σχεδόν πλήρης από τα παιδιά. Βλέπουμε ένα μεγάλο ενδιαφέρον και από τους γονείς. Θα συνεχίσουμε και θα προσπαθούμε κάθε φορά η δουλειά μας να γίνεται όλο και καλύτερη. Ναι, κύριε Σπύρο μου, νομίζω ότι με την ευχή αυτή που εκφράζεις, εγώ δεν έχω τίποτα να προσθέσω, εκτός αν θέλεις εσύ κάτι να συμπληρώσεις για την ομάδα της Νικόπολης, που ευχάριστα ακούγεται ότι χωρίς αντίπαλο βαδίζει. Βεβαίως τα δύσκολα μπορεί να έρθουν και το αμέσως επόμενο διάστημα με την ομάδα του Αγρινίου, όπως μας είπες. Ας ελπίσουμε λοιπόν αυτό το κλίμα να συνεχιστεί και να υπάρξει πραγματικά η ολοκλήρωση αυτής της αντίληψης που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο και εμείς οι Πρεβεζάνοι το θέλουμε πολύ καιρό τώρα, να πραγματοποιηθεί και να χαρούμε όλοι μαζί τον αγώνα που κάνετε εσείς και οι μπασκετμπολιστές και η διοίκηση βέβαια γενικά. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι να στείλω ένα κάλεσμα στον κόσμο, γιατί πιστεύω ότι αν μας δώσει την ευκαιρία και έρθει στο γήπεδο θα δει ότι πραγματικά γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια. Η ομάδα παίζει ένα ωραίο και θεαματικό μπάσκετ και θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και όταν θα χρειαστεί στο τέλος που θα κρυφθεί το πρωτάθλημα να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία Σπύρο μου σε αυτή σας την προσπάθεια. Από το Πρίσμα είμαστε κοντά, θα παρακολουθούμε, θα ενημερώνουμε και θα στηρίζουμε αυτή σας τη συλλογική προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά.